Γεια σας και πάλι, άλλο ένα παπουτσάκι σήμερα. Να ενημερώσω ότι αύριο έρχονται δύο μπουφάν. Αν έχω χρόνο θα τα κάνω βίντεο. Και τη Δευτέρα, την ερχόμενη, sorry, τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα έχουμε τρία παπουτσιά από Nike. Το μαύρο σε React Live σε μαύρο, να δούμε το χρώμα πώς είναι. Το Creator Remixa και το Jordan Comfort 11 Low. Λοιπόν, και ό,τι άλλο προκύψει. Λοιπόν, αυτό το παπούτσι που κρατάω τώρα λέγεται Tommy Jeans. Νομίζω λέγεται Archive Mix. Αλλού το λένε Archive Mix Runner. Κάτσε να δω. Α, τα ελληνικά μαγαζιά το λένε Archive Mix και η επίσημη Tommy Jeans δεν το λέει έτσι. Τώρα το έχω σβήσει, δεν θυμάμαι τι έλεγε, μισό λεπτό μπάς και το βρω. Α, λέει Archive Mixed Texture, το επίσημο μόνο. Εγώ γενικώς το λέω Tommy Archive γιατί δεν υπάρχουν και πολλές εκδόσεις. Εδώ να ενημερώσω ότι Tommy Jeans κυκλοφόρησε καινούρια sneaker άλλου τύπου. Αν θυμάστε με το στυλ, το basket profile, έτσι. Τώρα αυτό το μοντέλο έχει άλλο ένα χρώμα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Το οποίο περιλαμβάνει, για να κάτσε να το διαβάζω για να πω. Λοιπόν, δερμάτινο άνω μέρος σου λέει, με επικαλύψεις. Όντως, αυτό εδώ είναι δέρμα όλο στα δάχτυλα. Ό,τι βλέπετε γκρι είναι δέρμα. Συνθετικό δέρμα θα έλεγα. Και αυτό εδώ το κομματάκι είναι suede. Απλώς δεν φαίνεται γιατί είναι όλο μπλε και μπερδεύει. Κοινώς οι επικαλύψεις όλοι είναι πολύ λίγες, οπότε μην νομίζεις κάτι το φοβερό. Η φτέρνα είναι επίσης δέρμα. Λογικά εννοεί συνθετικό δέρμα, γιατί το πιάνω κιόλας. Α, και στα κορδόνια έχει σουεντάκι, λίγο. Έτσι, με τόσο λίγο σουεντ, καλή είναι η εμφάνιση. Μπορώ να πω ότι μάλλον έτσι αξίζει. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε κορδόνια. Αυτό το θυμήθηκα εγώ τώρα. Κορδόνια που λέγονται flaked. Θα τολμήσω να πω ότι αυτός ο τύπος κορδονιών συνήθως δεν θα λυθεί. Επίσης αυτός ο τύπος κορδονιών, ακόμη και σε μπασκετικά που μου έχει τύχει, ήταν ωραία φάση. Ωραία φάση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Φυσικά το χρώμα τα σπάει, ταιριάζει πάρα πολύ. Και τα κορδόνια γενικώς σε μένα δεν με αγχώνουν, διότι έχω άλλα δύο χρώματα σπίτι, τα λουκακού. Οπότε μπορείς να αγοράσεις κορδονάκια, ό,τι γουστάρεις και είσαι ήρεμος και ήρεμη. Τώρα, το παπουτσάκι αυτό είναι sneaker trainer, το οποίο σημαίνει τι. Κανονικά τα sneaker, γενικώς τα παπούτσια, τα casual, είναι τα παπούτσια που ξέρετε. Τα ας πούμε, εμείς τώρα τα λέμε της βόλτας, αυτά είναι κανονικά της καθημερινότητας, ή τουλάχιστον ήταν κάποτε. Ύστερα, τα αθλητικά, γιατί οι άνθρωποι παλιά δεν φορούσαν παπούτσια τρεξίματος, φορούσαν μόνο για να τρέξουν τα παπούτσια τρεξίματος. Εμείς τα κάνουμε καθημερινότητα. Ήρθαν λοιπόν αυτά εδώ τα trainers και το classic παπούτσι τρεξίματος το κάνανε και παπούτσι βόλτας. Το κάνανε πιο κύριλε. Αυτό είναι αυτό εδώ. Επειδή υπάρχει ένα χρώμα που έχει άλλο τύπο υφασμάτων, αυτό έχει ένα μέσο υφασμά, από μέσα όμως έχει επένδυση. Όταν το παρατηρείτε, αυτό να ξέρετε ότι το παπουτσάκι είναι, θα έλεγα εγώ, sneaker είναι, αλλά άλλοι, κάποιοι θα πούν και sneaker. Εγώ θα πω είναι sneaker και τρέξιμο. Με χαρακτηριστικά τρεξίματος. Υπάρχει το sneaker, χωρίς χαρακτηριστικά τρεξίματος. Το οποίο δεν είναι κυριλάτο, είναι έτσι. Αλλά δεν έχει, ας πούμε, μέσο. Οι εκδόσεις είναι κυρίως που παίζουν. Ας πούμε το New Balance 574 βγαίνει και με δερμάτινο έξω, όλο και με τέτοιο. Τώρα το συγκεκριμένο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχω φέρει. Από άποψη εφαρμογής είναι όντως το καλύτερο. Έχει τον περισσότερο χώρο, να ξέρετε. Οπότε το νούμερό σας, το νούμερο το κανονικό μην πάτε κάτω νομίζοντας ότι δεν είναι. Νομίζω ότι τα Lacoste είναι πιο στενά τελικά. Τώρα το συγκεκριμένο έχει πολύ καλή πρόσθεση. Ενώ συνήθως αυτά τα μοτίβα εγώ τα θεωρώ επικίνδυνα, εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Και μου αρέσει πολύ που το κάνανε ευθεία, άσχετα που κόβει, αλλά ευθεία. Δεν μου αρέσουν αυτά τα κενά, αλλά δεν πειράζει, θα το δούμε στην πράξη, δεν τα καταλαβαίνεις. Εδώ πέρα έχει κενό, μπαίνει μέσα, ορίστε, μπαίνει σε βάθος. Αυτό εδώ μπαίνει μέσα. Κοιτάξτε το δάχτυλό μου. Βλέπετε, υπάρχει διαφορά.
Ωστόσο, αυτό εδώ είναι πλάκα στήριξης. Δεν νομίζω να είναι μοτίβο. Πρέπει να είναι πλάκα στήριξης. Μισό λεπτό. Α, ο πάντος δεν είναι αφαιρεμένος δυστυχώς. Το ανακάλυψα τώρα. Αυτό εδώ πρέπει να είναι πλάκα στήριξης στη μέση. Ό,τι και να είναι πάντως, είναι για καλό. Κακό δεν είναι. Δεν νομίζω να είναι για ομορφιά. Που και για ομορφιά να είναι, καλό είναι. Η πρόσφυση μου φαίνεται καλή πάντως. Τώρα, για την κρατασμική προστασία. Δεν βρήκα πουθενά τι τεχνολογία είναι. Τώρα, η VA είναι. Κάτι της τόμη είναι. Ό,τι και να είναι πάντως, είναι πάρα πολύ καλή. Ενώ δεν της φαινόταν. Νομίζω είναι πολύ καλύτερη από Sneaker Nike και Adidas. Πολύ καλύτερη. Το περνάμε αυτό λοιπόν. Ο Πάτος είναι πολύ καλός, είναι μαλακός, ωραίος. Έτσι, όμορφος. Απλώς δεν είναι αφαιρούμενος. Υποστήριξη Καμάρας δεν έχει. Δεν θα έλεγα ότι έχει. Τι άλλο. Α, η φτέρνα είναι καλή. Φτέρνα είναι καλή. Εν τω μεταξύ, κοιτάτε εδώ τώρα. Η φτέρνα, αν πατήσει με το ένα σου πόδι το άλλο από πίσω και σηκώσει τη φτέρνα, έχει φύγει. Δεν τη συγκρατεί καθόλου. Χωρίς όμως να το κάνει αυτό, αν κάνει τα πάντα κανονικά όπως το φοράς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν φεύγει το πόδι σου. Δεν κουνιέται. Οπότε, έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι πλατιά, το κρατάει καλά. Γιατί συνήθως όπου η φτέρνα είναι πλατιά, είναι και το lockdown καλό. Να το θυμάστε. Και το παπούτσι παρότι είναι κοντό, το κλειδώνει το πόδι. Δεν το αφήνει τελείως ελεύθερο και είναι πάρα πολύ άνετο, να ξέρετε. Πολύ άνετο. Μπράβο στο Τόμι για αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σηματάκι εδώ. Για όσους και όσες δεν το ξέρετε, η Tommy Jeans είναι η Tommy Hilfiger. Απλώς έχει μετονομαστεί σε Tommy Jeans. Γι' αυτό παρατηρείτε ότι πολλές φορές λέει Tommy Jeans, αλλά μέσα γράφει και Tommy Hilfiger πάλι. Για το λόγο του αληθές. Ορίστε. Ένα πάνω λέει Tommy Jeans. Εντάξει, εδώ λέει Tommy Hilfiger στο κείμενο. Και μια σκετάδειξα το ζευγάρι είναι αυτό. Έτσι, έχει running χαρακτηριστικά παπουτσιού. Πού φωσφορίζει, κάπου φωσφορίζει. Αυτό είναι το πίσω. Το συνθετικό το γκρι φωσφορίζει νομίζω. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το πιαστράκι, το οποίο είναι και αυτό χρωματιστό στα καρδόνια. Γενικώς όλο το παπούτσι από άποψη εμφάνισης νομίζω είναι από τα καλύτερα που έχω δείξει σε τέτοιο τύπο sneaker. Αλλά εγώ έτσι όπως το βλέπω νομίζω ότι είναι χαλαρά και για τρέξιμο η φάση. Απλώς επειδή είναι πολύ όμορφο το συγκεκριμένο, μάλλον δεν αξίζει να το χαλάσετε τρέχοντας. Βολτάροντας, ναι. Η γλώσσα επίσης είναι πολύ ωραία. Η γλώσσα είναι μισή-μισή, είναι πάνω συνθετικό δέρμα. Κάτω είναι μέσο. Και ορίστε αυτό που σας έλεγα, βλέπετε, λέει το Hilfiger. Αυτά είχα να πω. Το παπούτσι αξίζει. Γενικώς είναι παπούτσια αδικημένα πολλά. Γιατί είναι και ανάλογα που κινείσαι και που μένεις. Αν είσαι τώρα μεταξύ μαγαζιών, πολιτών κτλ. Μπορείς να δεις. Όχι αυτά, γενικώς βλέπεις και τις μάρκες. Δηλαδή μην φανταστείτε ότι είναι ακριβά επειδή είναι Tommy Jeans. Είναι νορμάλη κατάσταση. Έτσι. Επίσης όμως μην φανταστείς ότι επειδή μπορείς να τα αγοράσεις τώρα πιο εύκολο, ότι και καλά αυτά θα είναι μεγαλύτερη ποιότητα ή καλύτερα από τα Adidas και τα Nike. Έτσι. Μην φανταστείς δηλαδή. Νομίζω ότι πιο πολύ το παράκαναν οι εταιρείες με την πολλή διαφήμιση και ήταν τόσα χρόνια λέγαμε pop, Tommy, ξέρω εγώ, Gucci και Versace και μετά τα φοράς ξέρω εγώ και δεν σε αρέσουν τελικά. Υπάρχουν και αυτά. Ούτε ισχύει πλέον το ότι πληρώνεις παίρνεις. Νομίζω έχει καταργηθεί με αυτά που κάνουν οι εταιρείες τα τελευταία έτη. Α, κάτι που ξέχασα είναι ότι εδώ πάνω λέει και το Archive, λέει και το Model. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι από... Δηλαδή αυτά, τα Archive, και τα Mix Pop Runner ήταν ωραία, τη Tommy και τα Basket που έχω δείξει, τα οποία έχουν διάφορες εκδόσεις αυτός ο τύπος παπουτσιών. Νομίζω είναι λίγο αδικημένα παπουτσάκια, από τον ελληνικό λαό τουλάχιστον. Δηλαδή σε σχέση με τα Lacoste, ας πούμε, θα προτιμούσα Tommy.